Γραμματέα, καλώς ήρθες για ακόμη μια φορά στην πολύπαθη καρδίτσα, στον πολύπαθο νομό μας, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεχόμαστε αλλεπάλληλα χτυπήματα. Χτυπήματα με τεράστιες απώλειες σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε που είμαστε, ξέρετε ότι ήμασταν ο δεύτερος φτωχότερος νομός κατά κεφαλήν εισόδημα σε όλη τη χώρα. Τώρα με τα τελευταία γεγονότα, όχι μόνο και με τον Ιαννό και με τον Τάνελ, είναι σχεδόν βέβαιο ότι είμαστε στην τελευταία θέση. Και εδώ ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας στον νομό μας, ποιος είναι, πρωτογενής τομέας. Ο οποίος δυστυχώς με τον Τάνελ και με τον Ηλίας τυπήθηκε αλίπητα. Και ο αγροτικός τομέας, και τον τροφικός, οι μελισσοκόμοι, δομές, σπίτια, γεωργικά μηχανήματα, εξοπλισμός, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, χαθήκαν όλοι. Τα είπε και ο Κώστας, τα είπατε και εσείς πολύ καλά, αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε. Ήδη από τον Ιαννό, πριν από 3,5 χρόνια, είχε χτυπήσει το καμπανάκι. Όταν πατήθηκε η καρδίτσα και κάποια χωριά, και μέσα στα χωριά είναι και το δικό μου, το Ρούσο, που αν πάτε και έρθετε και το επισκεφτείτε, θα δείτε ακόμα τα χτυπήματα του Ιαννού. Δυστυχώς, γκρεμισμένα προάβλια, αυτοκίνητα, μπαζώματα, δεν υπήρχε τίποτα. Ξέρετε ότι ακόμα και σήμερα, αν πάτε στα εργοτάξη που είναι στημένα από την Τέρνα που δοθήκαν τότε 200 εκατομμύρια, όχι για να κάνουν διπλημμυρικά έργα, αλλά για αποκατάσταση των ζημιών από τις ζημιές του Ιαννού. Ακόμα καν δεν έχουν τελειώσει τις αποκαταστάσεις από τον Ιαννό. Ακόμη. Δουλεύουν. Και τι είδαμε, πολλά από αυτά τα έργα που επισκευάστηκαν, δυστυχώς με τον Ντάνελ, ξαχάλασαν, καταστραφήκαν. Αυτό τι δείχνει, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Δοθήκαν πρόχειρες αποκαταστάσεις και με ένα ακόμα χτύπημα. Και εδώ να σας πω ότι μετά τον Ιαννό, γιατί ήταν έντονο το πρόβλημα τότε, γιατί χτυπηθήκαν πολλές επιχειρήσεις, χιλιάδες επιχειρήσεις εδώ στον νομό και όλη η καρδίτσα. Υπήρχαν από την πρώτη στιγμή κλείνει επιχειρήσεις και απολύαν κόσμου. Και ξεκινήσαμε τόσο ένα εργατικό κέντρο και κάνουμε και παρέμβαση και στην Βουλή για την προστασία των θέσεων εργασίας. Γιατί απολύονταν. Έπρεπε να πάρουν άμεσα μέτρα. Και ήμασταν οι πρώτοι που πήραμε την πρωτοβουλία με χρηματοδότηση από το Ινστιτούτο Εργασίας και κάναμε μια έρευνα όπου συμμετείχαν πολλές επιχειρήσεις και πολλοί φορείς. Και αποτυπώθηκαν αυτά μέσα σε ένα βιβλίο. Και ξέχασα να σου φέρω, θα σου το δώσω. Που βγήκαν και ασφαλή συμπεράσματα. Και τι έλεγε, το πρώτο και βασικότερο συμπέρασμα, ότι άμεσα θα πρέπει να γίνουν τα διπλημμυρικά έργα. Γιατί η κλιματική αλλαγή θα χτυπήσει. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και δεν είναι όπως λέγαν τότε ότι ο Ιαννός θα έρθει να χτυπήσει φαινόμενα κάθε 100, 200, 300 χρόνια. Να που μέσα σε 3 χρόνια βγήκαμε αληθινοί. Και όχι μόνο χτύπησε την καρδίτσα, αλλά μας διέλυσε κυριολεκτικά. Μας διέλυσε. Αυτά είναι που είπατε, έτσι είναι. Άρα, τι πρέπει να γίνει άμεσα. Ο νομός καρδίτσας είναι, μιλάμε για πλήρη φτωχοποίηση. Με έντονα στοιχεία πέρα από τη φτώχεια και το δημογραφικό. Ξέρετε ότι έχουν ερημώσει όλα τα ορεινά. Δεν υπάρχει ζωή στα ορεινά. Λίγοι κάτοικοι και κάθε καμπάνη που χτυπάει πένθυμα κλείνει και ένα σπίτι. Έχουν ερημώσει, ή αν πάτε στα χωριά μας, θα δείτε σε πολλά δεν υπάρχει καφενείο. Ή όπου υπάρχει, να βγαίνουν να παίρνουν ένα καφέ μέχρι τις 9 η ώρα και να πάνε στο σπίτι τους για να βλέπουν τηλεόραση. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα για να το κλείσω αυτό το κομμάτι, τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο νομός. Όλοι μας αυτό που ζητάμε και στις διεκδικίες που κάνουν και στα συλλαλητήρια και έξω, αποζημίωση το 100% όλων των ζημιών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν δεν δοθούν, εάν θέλουν να στηριχτεί πραγματικά πρωτογενής τομέας και όλοι πάθουν. Να αρχίσουν άμεσα τα διπλημμυρικά έργα και να στηριχτεί και το εισόδημα. Γιατί κάποιοι είναι σχεδόν βέβαια ότι για 2 και 3 χρόνια και 4 μπορεί να μην μπορούν να καλλιεργήσουν ή να μην μπορούν να παράγουν. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να υπάρχει πρόνοια του κράτους.
πρέπει. Να ξεκινήσω λίγο και για την εργασία. Εδώ και 13 χρόνια από τότε που μπήκαμε σε παντές κρίσεις, είδαμε μια άγρια κυλισσαλαία επίθεση απέναντι στα εργασιακά δικαιώματα. Μέσα από τα μνημόνια. Είδαμε κατακτήσεις χρόνων που δόθηκε και αίμα να καταργούνται, να σφαγιάζονται. Μεστοί και συντάξεις, μικροεπιχειρηματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, μικροεπιχειρηματίες, τα μόνιμα υποζύγια για να τραβάμε το κάρο από τη λάσπη. Και τι είχαμε, τα μικρομεσαία στρώματα και οι φτωχοί γινόταν φτωχότεροι και οι πλούσιοι γινόταν πλουσιότεροι. Ο πλούτος μέσα από αυτή την κρίση, τις κρίσεις που δημιούργησαν, που δεν ευθύνεται ο λαός, τις δημιούργησαν οι λίγοι και ευθύνες υπάρχουν τεράστιες από αυτούς που κυβέρνησαν. Έχουν ευθύνες όλες τις κυβερνήσεις. Ας μην κρυβόμαστε. Αυτοί νομοθετούσαν και όχι ο απλός λαός. Αυτοί παίρνουν τα μέτρα. Άρα οι ευθύνες θα πρέπει να αποδίδονται εκεί που πρέπει. Και τι βλέπουμε σήμερα μετά τις απαντές κρίσεις. Βλέπουμε ένα 26% με επίσημα στοιχεία που είναι κάτω από το όριο φτώχειας. Δεν έχουν να ζήσουν οι άνθρωποι. Και αυτός δυστυχώς η πραγματική αριθμή, η αριθμή αυτή, όχι η πλασματική που παρουσιάζουν, τα πράγματα χειροτερεύουν η αριθμή αυτή. Θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικές. Να μην βάζουν, είναι ανήθικο και απάνθρωπο, να βάζουν στο ίδιο ζύγι από τη μια τα κέρδη της ζημιές και από την άλλη τις ανθρώπινες ζωές. Απαράδεκτο, ανήθικο. Αλλά δυστυχώς όμως αυτό βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Και δεν φτάνει αυτό. Βλέπουμε κοινωνικά αγαθά που μπορεί να πατήσει κόσμος. Ιδιωτικοποιούνται και πορευματοποιούνται, υγεία, παιδεία και να μιλήσω και για τα νερά. Γιατί είμαι και πρόεδρος στη ΔΕΙΑ, των εργαζόμενων στη ΔΕΙΑ. Τι παρατηρούμε, που το 2013 άρχισε μια επίθεση για να ιδιωτικοποιηθούν τα νερά. Σταμάτησε, ξαναεπανήρθε και τώρα πάλι έντονα. Εντάζομαι να μας εντάξουν όλοι στη ΔΕΙΑ μέσα στη ΣΡΑΕ, αλλάζοντας και τη μορφή. Το πρώτο άνοιγμα της πόρτας έγινε. Βγήκαμε στις κινητοποιήσεις, καταφέραμε να διορθώσουμε. Είπαν ως εκεί φτάνει, δεν θα υπάρχει. Και βλέπαμε ξαφνικά τον κύριο Σκυλακάκη να φέρει ένα νομοσχέδιο το οποίο μιλούσε για κατάργηση του ΔΕΙΑ και εμπορευματοποίηση του νερού. Αυτό που είναι το πλέον κοινωνικό αγαθό. Να μην εξηγήσω το τι θα γινόταν και πώς το εννοούσαν. Βέβαια εκεί όταν το πήραμε ξεσηκωθήκαμε όλοι. Και εργαζόμενοι και προς τιμήν και κάποιοι δήμαρχοι που ανήκαν και στον χώρο είδαν τι γίνεται. Σταμάτησε. Αλλά πάντα όμως περιμένει λέει το σχέδιο από την ΚΕΔΕ και την ΔΕΙΑ για να δει το τι θα κάνει. Αλλά το μάτι της κυβέρνησης είναι εκεί να κάνει. Ήδη με τον νέο φορέα διαχείρισης Θεσσαλίας που είναι ανώνυμη εταιρεία. Αρχίζει από εκεί, από την άρδευση και αλλή από τους αγρότες. Ή από το έργο που γίνεται, από εξωτερικό, που γίνεται με ΣΔΙΤ. Ξέρετε, θα πεις ΣΔΙΤ. Θα πάρει τη διαχείριση αυτός που κατασκευάζει το έργο, γιατί τα λεφτά του δεν τα βάλει για την ψυχή της μάνας του, αλλά για να κερδίσει. Και τη λέει, ποιοι θα την πληρώσουν, οι αγρότες. Θα σου βάλει υδρόμετρο και, και όσο θέλει για να ποτίσει θα σου ζητάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να μιλήσω και για το δημογραφικό, γιατί τυχάνει να είμαι και πρόεδρος των Τριτέκνων, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα όλων των κομμάτων. Και θα πρέπει, ξέρω ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ψηλά στην ατζέντα, έχουμε συναντηθεί και με την Ομοσπονδία, γιατί είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε κι εμείς έντονα εδώ στην Καρδίτσα. Υπάρχει μεγάλη γύρανση του πληθυσμού. Δυστυχώς τα παιδιά μας, έχω κι εγώ φοιτητές, παίρνουν τα πτυχία τους
αναγκάζονται να φύγουν από την Καρίτας γιατί δεν υπάρχει δουλειά. Πού να είναι? Και αυτή τη δουλειά που υπάρχουν, με αυτές τις μορφές εργασίες που υπάρχουν σήμερα, με τα λίγα δουλεύουν 8ωρο και 10ωρο και δουλεύουν 4ωρο, ή τους δίνουν το δώρο από τη μια και από την άλλη τους τα παίρνουν πίσω. Και τα παιδιά, και σήμερα μιλούσα με ένα ακριβώς τέτοιο παιδί, που λέει: Πρόεδρε, τι να κάνω? Δεν πληρώνει, με έχει δηλωμένο 6ωρο και δουλεύω 9 ώρες. Του λέω: Τι θες να κάνω, να έρθω για άλλη? Όχι, μου λέει: Φοβάμαι. Μη μάθει, γιατί δεν μπορώ να βρω δουλειά. Αυτή είναι η κατάσταση. Τρομοκρατία. Και απάνθρωπες συνθήκες. Γι' αυτό γίνονται και πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα στους χώρους δουλειάς. Άρα, ο αγώνας δεν ανατρέπεται τίποτα από όλα αυτά και δεν διεκδικεί τίποτα από όλα αυτά, εάν δεν αγωνιστούμε όλοι μαζί. Και όταν είναι μονόδρομος. Και όταν μιλάμε για όλοι μαζί, όπως κάνουμε μέχρι τώρα. Σκηνοποιήσεις όλοι μαζί. Όπου γίνονται, συλλαλητήρια, κινητοποίηση στους αγρότες, στην υγεία, στην παιδεία, όλοι μαζί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εάν δεν ξεσηκωθεί ο λαός να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, δεν υπάρχει άλλος. Δεν ανατρέπει την κατάσταση. Ούτε μπορούμε να σκεφτόμαστε με ιτοπάθεια. Άρα αυτό που λέτε, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, είναι πρωταρχικό ζήτημα για το, όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά για όλους τους πολίτες. Και έτσι πρέπει να μπούμε όλοι σε έναν αγώνα με ταξικό προσανατολισμό για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε καταστάσεις και να καταργήσουμε και νομοσχέδια, αντεργατικά και όλα αυτά που έχουν γίνει. Γιατί είμαστε άνθρωποι, θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και προπάντων να μείνουμε στον τόπο μας, και εμείς και τα παιδιά μας.